μετά τα πολύ σοβαρά γεγονότα τα χτεσινά, τα θλιβερά τα πρωινά, έτσι που ενώ οι καταληψίες είχαν ανακοινώσει από το προηγούμενο βράδυ ότι είχαν σκοπό να αποχωρήσουν, παρόλα αυτά η αστυνομική δύναμη μπήκε, έκανε προσαγωγές, συνέλαβε, αλλά και το πολύ σημαντικό του συλλαλητηρίου, του μαζικότατου, που διεξήχθη το μεσημέρι παρά την κατάληξη που είχε λόγω της ανευθυνότητας κάποιου. Λέμε ότι αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι η επόμενη μέρα είναι δυστοπική για το Πανεπιστήμιο. Το είχαμε πει από την πιο προηγούμενη Δευτέρα, επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό δυστυχώς τρόπο χτες. Επιμένουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να λύσει από μόνη της τις διαφορές της. Δεν θέλουμε αστυνομική δύναμη μέσα στο Πανεπιστήμιο, απαιτούμε να αποχωρήσει και επιμένουμε στα αιτήματά μας. Να ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια ώστε να γυρίσουν οι φοιτητές και να λειτουργεί φυσιολογικά το Πανεπιστήμιο, να αποσυρθεί ο νόμος πλαίσιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη με όλα αυτά που προβλέπει και για την καθημερινότητα και τη ζωή στο Πανεπιστήμιο αλλά και για τις σπουδές των φοιτητών, να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες της προηγούμενης Δευτέρας χωρίς να τους και οι τελευταίοι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν σήμερα με την παρουσία των ΜΑΤ, με κλούβες και με δημιουργίες, αλλά και ασφαλίτες μέσα στο κτίριο, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν την ανεχόμαστε. Οι διοικητικοί υπάλληλοι βρισκόμαστε σήμερα σε στάση εργασίας και γι' αυτό το λόγο. Συνεδριάσαμε νωρίτερα, συζητήσαμε μεταξύ μας με τους ασφαλίτες να είναι παρόντες από πίσω μας. Θυμίζει σκοτεινές εποχές που υπήρχε το συνδικαλιστικό της ασφάλειας και φύτευε κόσμο για να βλέπουν τι συζητάνε οι εργαζόμενοι. Δεν θα το επιτρέψουμε. Απαιτούμε άμεσα να φύγουνε, απαιτούμε άμεσα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων με τα οποία στοιχιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις.